Darzalex, Daratumumab, μηχανισμός δράσης. Το Darzalex, Daratumumab, ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία των ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, τον οποίο η προηγούμενη θεραπεία συμπεριελάμβανε έναν αναστολέα του πρωτεασώματος και έναν ανοσορυθμιστικό παράγοντα και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου με την τελευταία θεραπεία. Το CD38 είναι ένας υποδοχής επιφανείας με πολλαπλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένες στη συμμετοχή στη σηματοδότηση, στην προσκόλληση και στην ενζυματική δραστηριότητα και υπερεκφράζεται στα μυελωματικά κύτταρα. Το Darzalex είναι ανοσοθεραπεία που επιφέρει κυταρικό θάνατο με πολλαπλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ενέργειας επί των καρκινικών κυττάρων και της χρήσης ανοσοτροποποιητικών μηχανισμών. Όταν το Darzalex συνδέεται με το CD38 στην επιφάνεια των πλασματοκυττάρων, προκαλεί άμεση δράση επί των καρκινικών κυττάρων μέσω διαφόρων ανοσολογικά επαγόμενων μηχανισμών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ενεργοποίηση του συμπληρώματος που οδηγεί σε εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα κυταροτοξικότητα, CDC, μέσω της οποίας λύονται τα καρκινικά κύτταρα. Καταστροφή των μυελωματικών κυττάρων από κυταροτοξικά κύτταρα, natural killer cells, μέσω της κυταρικής κυταροτοξικότητας που εξαρτάται από το αντίσωμα, ADCC. Εξάλληψη από τα μακροφάγα μέσω κυταρικής φαγοκυτάρωσης που εξαρτάται από το αντίσωμα, ADCP. Επίσης, το Darzalex ασκεί άμεση δράση επί των καρκινικών κυττάρων που προκύπτει λόγω διασταύρωσης των αντισωμάτων και οδηγεί στην απόπτωση των κυττάρων. Το Darzalex επίσης λειτουργεί με ανοσοτροποποιητικούς μηχανισμούς, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ανοσολογική απάντηση συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του μικροπεριβάλλοντος της νόσου, της μείωσης του πληθυσμού των ανοσοκατασταλτικών κυττάρων και της αύξησης των κυταροτοξικών και βοηθητικών ταφ λεμφοκυττάρων. Καθώς το CD38 εκφράζεται στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που ευθύνονται για την ανοσοκαταστολή, η στόχευση αυτών των κυττάρων με τον Darzalex μπορεί να συνεισφέρει στην ανοσολογική απάντηση κατά των μυελωματικών κυττάρων. Το CD38 εκφράζεται από ανοσοκατασταλτικά κύτταρα, ρυθμιστικά ταφ λεμφοκύτταρα, T-REGS, ρυθμιστικά β λεμφοκύτταρα, B-REGS, και κατασταλτικά κύτταρα, προερχόμενα από τη μυελική σειρά MTSC. Σε ασθενείς που λάμβαναν Darzalex, παρατηρήθηκε μείωση αυτών των εξαιρετικά ανοσοκατασταλτικών υποπληθυσμών CD38, T-REGS, B-REGS και MTSC. Τα κύτταρα που εκφράζουν το CD38 μπορούν να παράγουν εξοκυτάρια αδενοσύνη, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην ανοσοκαταστολή. Το Darzalex μπορεί επίσης να τροποποιήσει το μικροπεριβάλλον της νόσου, μειώνοντας την ανοσοκατασταλτική ενζυματική δραστηριότητα του CD38. Έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των κυταροτοξικών CD8 ταφ λεμφοκυττάρων και των βοηθητικών CD4 ταφ λεμφοκυττάρων στο αίμα και στο μυελό των οστών των ασθενών που έχουν λάβει Darzalex. Συγκεκριμένα, η αναλογία των κυταροτοξικών CD8 ταφ λεμφοκυττάρων σε σχέση με τα T-REGS σχεδόν διπλασιάζεται, υποδηλώνοντας σημαντική ενεργοποίηση του υποπληθυσμού αυτών των λεμφοκυττάρων. Αυτός ο κλονικός πολλαπλασιασμός των κυταροτοξικών CD8 ταφ λεμφοκυττάρων μπορεί να είναι ενδεικτικός ενεργοποίησης της ανοσολογικής απάντησης. Συνδυάζοντας την απευθείας δράση των αντισωμάτων στα κακοήθη κύτταρα με τη συστηματική τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, το Darzalex παρέχει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την πρόκληση θανάτου των μυελωματικών κυττάρων.